σχολείο σήμερα. Μπράβο. Ήρθα να μου δείξει εκείνο το γύρισμα στο βιολί. Ποιο γύρισμα? Εκείνο που μου δείξες προχθές. Ούτε πώς το λένε δεν ξέρουμε. Αν δεν το λένε γύρισμα, έχει όνομα αυτό. Μπορώ να σου το δείξω αν θέλεις. Ας το καλύτερα. Έχεις ανάγκη από δάσκαλο. Αλλιώς η μουσική σου θα χαθεί στον αέρα όπως η δικιά μου. Δεν χάθηκε στον αέρα. Την παίζω εγώ. Άμα δεν μάθεις να τη γράφεις, θα χαθεί. Έλα, κάτσε να φάμε. Δεν πεινάω. Χριστό, σήκω, 7 η ώρα. Χριστό, έλα μάτια μου, έλα, είναι ώρα για το σχολείο. Θα αργήσουμε, σήκω, άντε, ξύπνα. Μεσημέρι που θα γυρίσει, εγώ θα λείπω. Έλα, πιες το γάλο, σε παρακαλώ, έχουμε αργήσει. Θα το φας όλο. Σαλάτα έχω στο ψυγείο, να κόψεις και ψωμάκι. Δεν μ' αρέσει να γυρίσει τόσο αργά το βράδυ. Ούτε θέλω να γίνεις μουσικάντης. Τα έχουμε ξαναπεί, μιλάμε συνέχεια τα ίδια. Γέμισε ο κόσμος καλλιτέχνες, ψώνια. Δεν θέλω να γίνεις ένας από αυτούς. Έλα, πιέστε, μην καθυστερείς. Έπρεπε να είμαι στο μαγαζί. Έλα. Σήμερα θα έρθει η καινούργια δασκάλα σου. Θα αργήσει και τι θα πει. Δεν θέλω να κάνεις φασαρία. Είσαι φρόνιμος, εντάξει. Πάμε. Ξέρω ότι όλοι γνωρίζετε τι έχω γράψει στον πίνακα. Θα ήθελα όμως τώρα κάποιος από εσάς να σηκωθεί να μου διαβάσει αυτό που έγραψα, αφού πρώτα μου πει το όνομά του. Σας παρακαλώ, παιδιά, ησυχία. Έλα, πέρασε.
Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα κάποιος από εσάς να σηκωθεί και να μου διαβάσει αυτό που έγραψε στον πίνακα αφού πρώτα μου πει το όνομά του. Εσένα πώς σε λένε? Χρήστο Μυρισιώτη. Ωραία, Χρήστο. Διάβασε μας τι έχω γράψει στον πίνακα. Δεν σου ζήτησα να τα παγγείλεις. Διάβασέ το απλά. Καλά, δεν πειράζει. Κάθισε. Λοιπόν, ποιος από εσάς θα μου διαβάσει τι έχω γράψει? Εσύ. Ευτυχία Ντονάτ. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετρά τη γη. Ωραία. Τι έγινε, ρε Ψάκη? Πάλι κοπάνα έκανες? Γιατί, ρε αγόρι? Δεν τα είπαμε αυτά? Εντάξει, εντάξει. Μεταξύ μας ήταν. Τι έγινε, πώς τα πήγες? Εντάξει. Τα παιδιά? Καλά. Ένα σηκώθηκε και έφυγε. Α, ο Μυρισιώτης. Το έχει ξανακάνει. Σε μένα δεν πατάει καθόλου. Καλό παιδί, αλλά λίγο παράξενος. Οι γονείς του? Χωρισμένοι. Η μάνα του έχει ένα μαγαζί κάτω στο λιμάνι. Ετοιμάζεται να ξαναπαντρευτεί. Ο πατέρας του ζει εδώ? Όχι, Αθηναίος μουσικός. Τους παράτησε και έφυγε πριν από χρόνια. Μην βιάζεσαι. Είσαι νέα στο νησί. Έχεις πολλά να μάθεις. Γιατί γελάς? Πώς φαίνεται ότι δεν έχεις ξαναμπεί σε τάξη?
να μην έχει. Το χτυπούν οι κεραυνοί και ο ουρανός να βρέχει. Καλώς τον. Έλα πάνω. Πάει το σκάσες βρε. Υπέρασε η ώρα και το κατάλαβα. Ήσουν στη σπηλιά. Και το σχολείο. Έβγες πάλι από το σχολείο. Άμα συνεχίσεις έτσι. Δεν θα σε ξαναπάρω μαζί μου. Αφού δεν μου αρέσει το σχολείο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, πρέπει να πηγαίνεις. Θα μου δείξεις τώρα τα βουνά της Μικρασιάς. Άσε τη Μικρασία, δεν θα βγει τη θέση της. Να μην πηγαίνεις μόνος σου στις φιλιακούς. Γιατί να μην πηγαίνω. Πες μου, παππού. Λένε ιστορίες. Τι ιστορίες? Κακές ιστορίες. Είναι σαν αβίλητος εκεί μέσα. Μπορεί να κατείς. Έχει φαντάσματα. Τα φαντάσματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Η φαντασία μας τα γεννάει. Και είναι σαν άγριο άλογο η φαντασία μας. Άμα ξαμολυθεί εκεί μέσα σκοτάδια που πας και χώνεσαι, πώς θα τη συγκρατήσεις, μου λες? Άστα, Πακανίνη μου, μη δίνεις σημασία σε αυτά που σου είπα. Κοίτα, μη γίνεις ελαφρώς για το σαν και εμένα. Εσύ να γίνεις σοβαρός άνθρωπος, μεγάλος. Είσαι ελαφρώς για το παππού. Ονειροπαρμένος είμαι. Σαν πως ξέρω κι εγώ τι στο καλό είμαι. Άντε, βγες τώρα από εκεί να σου δείξω απέναντι τη Μικρασία. Χρήστο Μυρισιώτη. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί στο σχολείο. Δεν μπορείς να φεύγεις ό,τι ώρα θέλεις. Χρήστο! Χρήστο! Καλησπέρα.
Δεν με κοροϊδεύεις εμένα, νυχτοπούλη. Άργησα γιατί είχα δουλειά. Εσύ πώς θα πήγες στο σχολείο? Δεν πιστεύω να έκανες καμιά φασαρία. Όχι. Η καινούργια δασκάλα καλή είναι? Ναι. Τι μάθημα σας έκανε? Για τη μικρασία. Α, για τη μικρασία, ωραία. Κοιμηθούμε τώρα γιατί έχουμε να ξυπνήσουμε νωρίς πάλι αύριο, ναι. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Είστε η κυρία Μυρισιώτη? Ναι, δεν λέγομαι πια Μυρισιώτη, είναι το όνομα του πρώην άντρα μου. Είμαι η καινούρια δασκάλα του Χρήστου. Τι έκανε, σας δημιουργήσε κανένα πρόβλημα? Όχι, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε γιατί δεν έχει έρθει και καθόλου. Μάλιστα.
Καθίστε, θα πιείτε κάτι. Μία σόδα. Ευχαριστώ. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Εννοώ οικογενειακά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήθελα απλώς να συζητήσουμε για τον Χρήστο. Συγγνώμη. Από τότε που ήρθα απουσιάζει συχνά. Το ίδιο έκανα και με την προηγούμενη δασκάλα. Έριξα μια ματιά στους παλιούς ελέγχους του και είδα ότι στις πρώτες τάξεις ήταν καλός μαθητής. Ναι. Είναι περίεργο που τώρα συμπεριφέρεται έτσι. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Δουλεύω μέχρι αργά και μου είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσω. Θα κοιτάξω να τον συνεφέρω, τι να σας πω. Αρκεί να φροντίσετε να έρθετε στο σχολείο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα θα είναι σπίτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι στο φάρο με το γέρο. Δεν έμαθε βιολί και από τότε όλο με αυτό καταγίνεται. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Μην ανησυχείτε. Τα παιδιά καμιά φορά έχουν την ανάγκη κάποιου που μπορούν να εμπιστευτούν. Δεν έχει σημασία αν αυτός είναι γέρος ή νέος. Θα προσπαθήσω να του μιλήσω κι εγώ. Σας παρακαλώ όμως να μην το μαλώσετε. Μη σας ξεγελάνε οι γραφικότητες. Είναι δύσκολη η ζωή εδώ στο νησί. Εντάξει, ευχαριστώ. Κουλή σε τιμή, σε ρε. Σε τυλά, πάλι σε ρε. Πρέπει να πατάς ταυτόχρονα και τις δυο χορδές σε ό,τι νότα παίζουνε. Θα ακούσεις δυο βιολιά αντί για ένα. Αυτό είναι το καθαρό διπλό χορδό. Έτσι παίζανε οι μεγάλοι βυζαντινοί δάσκαλοι. Τι λες, πάμε. Χρήστο! Χρήστο!
Άστον, δεν γυρίζει. Έλα μέσα. Να σου βάλω μια ρακή. Είσαι η δασκάλα του, ε? Ναι. Προσπαθώ να γίνω. Είναι δύσκολος ο μικρός. Στη μουσική είναι υπέροχος. Είναι... Παγκανίνης. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ξαφνιάστηκα. Έχει σπουδαίο ταλέντο. Το κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ήταν σπουδαγμένος εκείνος. Έπαιζε όλα τα όργανα, αλλά... σκεφτόταν με το κάτω όργανο, δυστυχώς. Το συμπάθειο κιόλας. Από εδώ είστε, από το νησί? Όχι, από απέναντι. Εσείς τον μάθατε να παίζει έτσι, ε? Εγώ τον έμαθα μόνο να ακούει. Ένα τέτοιο παιδί έχει μέλλον. Πρέπει όμως να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Το ξέρετε ότι φεύγει από το σχολείο? Φεύγει από το σχολείο γιατί δυσκολεύεται να διαβάσει. Εννοείται τη μοιοπία του? Δεν είναι μόνο η μοιοπία του. Βλέπει τον κόσμο μέσα από μαύρες κοιλίδες, έτσι μου λέει. Τον πάνε κατά τόσο στο γιατρό και του αλλάζουν γυαλιά. Αλλά οι κοιλίδες συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Τον έχουν βάλει κάτω. Σας έκανε σήμερα η δασκάλα? Πώς να κοροϊδεύετε τη μάνα σας, ε? Πώς να λέτε ψέματα στη μάνα σας? Αυτό το μάθημα σας έκανε? Έχεις τρελαθεί με αυτό το πράγμα? Έχεις χάσει το μυαλό σου, το καταλαβαίνεις? Δώσ' μου το βιολί. Γιατί δεν πας σχολείο, ε? Γιατί δεν πας? Είπα δώσ' το μου. Έτσι και δεν γίνεις πάλι πρώτος μαθητής. Δεν θα το ξαναπιάσεις στα χέρια σου, τελείωσε. Θα στο σπάσω. Άμα μου σπάσει το βιολί θα φύγω από το σπίτι, όπως ο πατέρας μου. Αλαφροίσκιωτε καλέ. Ξέρει κανείς τι θα πει αλαφροίσκιωτος? Στρατή. Αυτός που βλέπει φαντάσματα. Ωραία. Αυτός που βλέπει φαντάσματα. Και τι άλλο? Ποιον λέμε αλαφροίσκιωτο?
Αγγελική. Αλλά φροίσκιο το λέμε τον όνειρο παρμένο, αυτόν που βλέπει ίσιος. Ωραία. Και τι άλλο κάνει ο αλαφροίσκιωτος και ο ονειροπαρμένος? Χρήστο, τι άλλο κάνει ο αλαφροίσκιωτος και ο ονειροπαρμένος? Κοιτάει απέναντι τη μικρά σου. Εντάξει παιδιά, τελειώσαμε για σήμερα. Μην ξεχάσετε να φέρετε αύριο το τετράδιο εκθέσεων. Δεν πρόλαβες να το γράψεις πριν? Όχι. Δεν πρόλαβες ή δεν έβλεπες καλά στον πίνακα? Δεν πρόλαβα. Έλα λίγο πιο πίσω. Βλέπεις τι έχω φτιάξει? Ναι. Πες μου τι είναι. Θέλω να μου πεις από εκεί που βρισκόσουν. Ξέρω ότι σου είναι δύσκολο να έρχεσαι στο σχολείο. Αλλά θα σε βοηθήσω εγώ, στο υπόσχομαι. Αρκεί να έρχεσαι. Πάρ' το. Έφυγες βιαστικά χθες και σου έπεσε. Παίζεις υπέροχη μουσική, το ξέρεις? Να συγκεντρώνεσαι καλύτερα. Δεν μ' αρέσει να είμαστε τσακωμένοι. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις τώρα. Όταν όμως μεγαλώσεις θα τα καταλάβεις. Μέχρι τότε θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη, μάτια μου. Εδώ είμαστε, έλα! Δεν θα αργήσουμε, εντάξει? Εκτός και αν πέσουμε σε ποτηλιάρισμα. Βάλτε αυτά στην τσέπη σου. Παίρνω την τσάντα μου και έρχομαι. Η μοίρα μου το έχει να αλλάζω σπασμένες τζαμαρίες. Σε πέτρα σου πέσαν. Εμένα η πέτρα έπεσε πάνω στην τζαμαρία. Να που ταιριάζουμε και σε κάτι. Πρόσεχε. Τι του λες? Τίποτα. Κάτι μεταξύ μας. Πάμε. Ναι. Να είσαι φρόνιμος, εντάξει? Δεν θα αργήσουμε. Και με το τελευταίο να γυρίσουμε 9 η ώρα θα είμαστε εδώ. Thank you.
Τι έγινε? Τι σκέφτεσαι? Τι? Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Τίποτα. Αυτό είναι το καλύτερο. Άντε για μας. Θα στα πάρω περισσότερα από πίσω, είναι πιο μοντέρνο. Ξέρω εγώ. Όπως ξέρω ότι δεν με συμπαθείς κιόλας. Ωρες με κάνεις και νιώθω σαν να είμαι αποκουστικός. Σκύψε. Το θεωρώ πολύ άδικο. Βλέπεις ότι κάνω προσπάθειες. Εκτός αν θέλεις να έρθω να σου ζητήσω το χέρι της επισήμως, ε. Δεν σ' αγαπάει. Μάλιστα. Σκύψε. Πρέπει να ξέρεις ότι τα αισθήματά μου είναι τα καλύτερα. Η μάνα σου είναι μια γυναίκα πληγωμένη. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Αγαπάει ακόμα τον πατέρα μου. Μπορεί. Εκείνος όμως έφυγε. Ενώ εγώ είμαι εδώ, κοντά σας. Έτσι δεν είναι? Δεν συμφωνείς? Τελειώσαμε, ομορφόπεδο. Άρα ελπίζω. Τελειώσες? Ωραία, δώσε μου την έκθεσή σου. Τώρα μπορείς να βγεις να παίξεις. Δεν μου λες? Α,
Αύριο δεν φέρνεις μαζί σου και το βιολί? Τι λες, θέλεις? Δεν ξέρω. Θέλω να σε ηχογραφήσω. Γιατί? Έχω τους λόγους μου. Καλούς λόγους, θα σ' αρέσουν. Έχεις ακούσει ποτέ τη μουσική που παίζεις? Όχι. Είδες? Μα, η δασκάλα μου ζήτησε να πάρω αύριο μαζί και το βιολί. Η δασκάλα σου ζήτησε? Ναι. Γιατί? Θέλει να με ηχογραφήσει. Να πεις τη δασκάλα σου ότι στο σχολείο πηγαίνεις για τα μαθήματά σου. Όχι για να παίζεις βιολί. Κατάλαβες? Γιατί δεν τρως? Δεν πεινάω. Θα το επιστρέψεις πάλι στα χέρια μου, εντάξει? Εντάξει? Εντάξει. Όταν έφτασα σπίτι, τα έκρυψα στη βεράντα να μην τα δει η μαμά μου. Προχτές άνοιξα να τα δω και τα είδα να κουνιούνται. Το σαλιγκάρι φωνάζει όσο 10 βιολιά όταν φοβάται. Το σαλιγκάρι φωνάζει όσο 10 βιολιά όταν φοβάται. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τέτοιες αγιογραφίες. Ποιος τη ζωγράφισε? Ένας καλόγερος. Διαχειρώσε μου το ελαχίστου 1793. Γιατί με έφερες εδώ? Εδώ παίζουμε τους Αγίους. Ωραία, αρχίζουμε.
Τον άλλο μήνα γίνεται στην Αθήνα ένας πανελλήνιος διαγωνισμός βιολιού. Θα ήθελες να πάρεις μέρος? Θα έρθω κι εγώ, θα πάμε μαζί. Μπορεί να παίξει και ο παππούς. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για παιδιά. Τι λες, θέλεις? Δεν ξέρω. Καλά. Εγώ πάντως απόψε θα στείλω με το πλοίο την κασέτα στην Επιτροπή. Είμαι σίγουρη ότι θα σε δεχτούν. Εντάξει? Καλώς τον. Τρέχοντας ήρθες, βρε. Τι έπαθες, Πακανίνη? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάς? Χρήστο! Χρήστο! Ρε Χριστάκη! Χρήστο, μια φέτα από το φεγγάρι και
Χρήστο. Χρήστο μου. Μη φοβάσαι, αγόρι μου. Είσαι καλά. Δεν έχω κανένα στον κόσμο εκτός από σένα. Ούτε κι εσύ έχεις άλλον. Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Και ταξιδεύει. Έφυγε τι ακρογιαλιέ. Τι πέτρε έγινε. Το βράδυ που σε ψάχανε, η δασκάλα σου μου είπε πως θα σε στείλει σε ένα μουσικό διαγωνισμό στην Αθήνα. Εσύ θα ήθελες, λέει, να δω κι εγώ, να παίξουμε μαζί. Αυτό δεν γίνεται όμως. Μπορεί εγώ να γρατζουνάω το βιολί μου, αλλά η δικιά μου η φαντασία δεν ξαμολύθηκε. Εσένα όμως είναι διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να πας. Ακούς, να πας. Θέλω να παίξουμε μαζί, παππού. Δεν με χρειάζεσαι πια. Μπορείς και μόνος σου. Θέλω να είσαι κοντά μου, να μ' ακούς. Θα σ' ακούω. Όταν εσύ θα παίζεις, εγώ όπου και να είμαι θα σ' ακούω. Θα σ' ακούω. Μόνος μου γίνει και νερό, βάρκα και ταξιδεύει και πήρε τις ακρογιαλιές, ήρθε και σε γυρεύει. Σήμερα το πρωί ήμουν σίγουρη ότι έρχεται στο σχολείο. Μετά είδα ότι έλειπε το βιολί. Σκέφτηκα ότι μπορεί να του ζητήσετε να ξαναπαίξει. Όχι. Του ζήτησα όμως να πάρει μέρος σε ένα μουσικό διαγωνισμό στην Αθήνα. Μουσικό διαγωνισμό στην Αθήνα? Ναι. Πριν έρθω εδώ τηλεφώνησα στην Επιτροπή και μου είπαν πως τον δέχτηκαν. Ωραία. Θα παρατηρήσει το σχολείο δηλαδή και θα τρέχει για μουσική. Ό,τι πρέπει. Είναι μόνο για 2-3 μέρες. Αν δεν μπορείτε εσείς θα πάω εγώ μαζί του. Κυρία Ελένη, μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, αλλά έχει ένα σπουδαίο χάρισμα. Τον άκουσα να παίζει, έχει μεγάλο ταλέντο. Γι' αυτό επιμένω, είναι κρίμα να μην του δοθεί μια ευκαιρία. Εγώ λέω καλύτερα να τον βοηθήσετε να έρθει στο σχολείο για να διαβάζει. Αυτό μας φτάνει. Έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του. Αν τον αφήνατε να έρθει, θα μπορούσαμε να πάμε και σε έναν οφθαλμίατρο, ένα γνωστό μου οφθαλμίατρο. Το καλοκαίρι που θα κλείσουν τα σχολεία, αυτόν πάω εγώ. Δεν βλέπει καθαρά. Ίσως χρειάζεται να αλλάξει γυαλιά. Να σου βάλω και σε ένα. Ναι. Δεν τον αφήνω να πάει στην Αθήνα. Δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά συχαίνω με τους καλλιτέχνες. Δεν θέλω το παιδί μου να γίνει μουσικός. Δεν θέλω άλλο μουσικό στη ζωή μου. Ούτε μέχρι το φούρνο, λέει. Έλα, έλα, σιγά. 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 Δώσ' τα κλειδιά σου. Κάτσε. Σιγά, σιγά. Ναι. Μην έρθεις μέσα. Ούτε μέχρι το κρεβάτι. Θα πάω μόνη μου.
Αλέξα λένε. Μη τα βάζεις με τη μητέρα σου. Έχει και αυτή τα προβλήματά της. Θα σου αγοράσω άλλο.
καλοκαίρι που θα κλείσουν τα σχολεία θα σου αγοράσω άλλο μάτιο. Στορκίζω. Όχι ρε Πέτρο, καλά είμαι. Έτσι πήρα να δω τι κάνεις. Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, γεια. Πας στην Αθηνά. Αλλά μετά θα γυρίσεις πάλι εδώ, ε? Θα γυρίσεις το νησί, δεν θα γυρίσεις? Δεν ξέρω. Άμα είναι καλά εκεί πέρα θα μείνω. Αλλά όταν μεγαλώσεις θα έρθεις και εσύ να με βρεις. Σταμάτα, δεν σ' ακούσαμε. Σταμάτα, γύρω γκρινιάρι. Έρχομαι. Γεράσαμε, γέρο μου. Γεράσαμε, μονάχοι. Ό,τι να κάνουμε, ας το κάνουμε όσο είναι ακόμα καιρός. Κύριε Ελένη, ο λόγος που με φέρνει εδώ είναι απλός και καθαρός. Με δύο κουβέντες. Όταν ο Θεός και η φύση μπολιάζουν στον άνθρωπο τη δημιουργία, δεν έχει κανείς δικαίωμα να του την καταργήσει. Ούτε μάνα, ούτε πατέρας, ούτε ο Θεός μπορεί να την πάρει πίσω. Θέλω ακόμα να πω πως τη δημιουργία πρέπει να την προστατεύουμε και δίχως τσιγκουνιές να την προσφέρουμε και σε άλλους. Γιατί η δημιουργία δεν είναι μόνο για να θαμπώνει μάτια και να χαϊδεύει αυτιά, αλλά και για να μπαίνει στις ψυχές. Να μπαίνει στις ψυχές και να φυτεύει εκεί η αγάπη. Χρήστο, δεν θέλω να αναφέρεις το πρώτο βραβείο στο νησί, αλλά τρίτος, έκτος,
το 105ος, δεν με νοιάζει. Θέλω μόνο να παίξεις και να σ' ακούσουν. Δεν είπα σε κανέναν να έρθεις. Καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα κάτσω πολύ. Έχεις αλλάξει. Τι λες ρε Πέτρο. Ναι, ναι. Έχεις αλλάξει. Είσαι διαφορετική. Και εσύ έχεις αλλάξει. Καλά εκεί πίσω, φλαράκο. Θα μου παίξεις βιολί? Όχι. Όχι. Δεν εκδηλώνεται και πολύ το παιδί θαύμα, ε? Έχει τον τρόπο του να εκδηλώνεται. Και μάθει ότι είμαι θαυμάστριά του. Θα σας πάω σπίτι και θα φύγω σφαίρα για το γραφείο. Θα τα πούμε το βράδυ. Δεν είχες πει ότι θα πάρεις άδεια? Προσπάθησα, δεν γίνεται. Θα σε αφήσω το μάξι. Κοίταξε τώρα δεξιά. Ωραία. Αριστερά τώρα. Μπράβο. Για κοίταξε τώρα πάνω. Έτσι. Τώρα κατευθείαν εμπρός. Ωραία. Αυτό ήταν. Μπορείς να φορέσεις τα γυαλιά σου. Δεν μου λες Χριστό. Πόσο καιρό δυσκολεύεσαι να διακρίνεις τα γράμματα όταν διαβάζεις? Έλα, πες το Θάνο. Από πότε άρχισες να βλέπεις τις μαύρες κοιλίδες στα μάτια σου? Δεν θυμάμαι. Περίπου από την τρίτη τάξη. Αλλά τώρα το πρόβλημα έχει μεγαλώσει, ε? Ναι. Μάλιστα. Τελειώσαμε προς το παρόν. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ θα περιμένεις εδώ και θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει? Έλα μαζί μου. Η πάθησή του έχει δύσκολη ονομασία. Λέγεται μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Είναι μια εκφυλιστική πάθηση του αμφιβληστροειδούς. Υπάρχει περίπτωση να τυφλωθεί? Ναι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και να τυφλωθεί. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα θεραπεία για τη συγκράτηση του εκφυλισμού. Το πιθανότερο είναι ότι ο μικρός βλέπει τον κόσμο κάπως έτσι. Η όρασή του καλύπτεται από μαύρες κοιλίδες, σαν αυτές που βλέπεις εκεί. Με τον χρόνο αυτές οι κοιλίδες θα πληθαίνουν. Μέχρι που μπορεί να καλύψουν ολόκληρο το οπτικό του πεδίο. Θα σου γράψω μια ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς. Το ότι είναι ταλέντο στη μουσική είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Εγώ θα συνιστούσα να του ενισχύσουν αυτή την τάση. Ο μικρός θα χρειαστεί ψυχολογική στήριξη. Και γι' αυτό είναι καλύτερα να μην του πεις τίποτα ακόμα.
Θα πρέπει να τον ξαναδώ σε 6 μήνες. Να βάλω λίγη μουσική. Τι σου είπε ο γιατρός? Υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Σε 6 μήνες θα ξανάρθουμε. Αν θες, μετά μπορούμε να πάμε σινεμά. Ή στο Λούνα Πάρκ. Θέατρο. Βόλτα, πού θες να πάμε? Στον πατέρα μου. Είμαι σίγουρη ότι η μητέρα σου δεν θα συμφωνούσε με κάτι τέτοιο. Αν δεν της το πούμε, δεν θα το μάθει. Είναι δύσκολο αυτό που μου ζητάς, το καταλαβαίνεις? Και έπειτα με τον πατέρα σου έχετε να συναντηθείτε τόσα χρόνια. Ούτε που θα γνωρίζει ενός τον άλλον. Εγώ θα τον γνωρίσω. Και εκείνος θα με γνωρίσει. Ήσουν μικρός όταν έφυγε, Χρήστο. Μπορεί να μη σε γνωρίσει. Θα με γνωρίσει. Όταν με δει, θα με γνωρίσει. Είναι στην πρόβα. Πάμε να τον δούμε. Τι γράφει, Φλάγκο? Θες κάτι? Thank you.
περίμενε! Χρήστο! Χρήστο! Πώς φάνηκε? Πολύ μεγάλη. Έχει ξαναπαίξει με το βιολί του παππού? Μα αυτά έμαθα να βάζω. Έτοιμος? Έλα, πρέπει να βγεις στη σκηνή. Είσαι ο καλύτερος από όλους. Στορκίζομαι. Έλα, πήγαινε.
Είναι σαν τις νότες που είναι στα χαρτιά. Θα τη δώσω στον παππού. Σε εκείνον άρεσαν αυτές οι νότες. Τώρα που θα μάθεις να τις διαβάζεις κι εσύ, θα δεις. Θα σ' αρέσουν και σένα. Ο μικρός Παγκανίνη. Στα πλαίσια του Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, το πρώτο βραβείο δόθηκε στο 12χρονο Χρήστο Μυρισιώτη. Ο μικρός Παγκανίνη, όπως τον χαρακτήρισαν κάποια από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, κατέπληξε τους πάντες με μια πρωτότυπη και άρτια από πλευράς τεχνοτροπίας σύνθεση. Πρόκειται, όπως είπαν, για ένα σπάνιο μουσικό ταλέντο. Το παιδί θαύμα ανέφερε ως δάσκαλό του το φαροφύλακα Νικόλα Σουλακίδη Ισουρσούμη, λαϊκό οργανοπαίχτη, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία. Οι δυο τους έπαιζαν βιολί σε κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονταν στο νησί τους, στην ακριτική Χάλκη. Ο Χρήστος Μυρισιώτης, εκτός από το έπαθλο του διαγωνισμού, κέρδισε και υποτροφία για μουσικές σπουδές στην Αθήνα. Η εμφάνισή του στο διαγωνισμό προμηνύει μια λαμπρή πορεία στο μουσικό στερέωμα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εμείς από την πλευρά μας του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και περιμένουμε να τον καμαρώσουμε στην επόμενη δημόσια εμφάνισή του. Εντάξει, με κάθισε, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Στην Αθήνα πήγαμε στον οφθαλμίατρο. Πρέπει να ξαναπάει στο γιατρό σε 6 μήνες. Χρειάζεται παρακολούθηση. Άλλωστε τώρα που κέρδισε την υποτροφία στο οδείο θα χρειάζεται να ανεβαίνει συχνότερα. Πού είναι ο Χριστός? Έφυγε. Πάει να δώσει το βραβείο στον παππού. Άργησε. Τον παππού το κηδέψαμε χθες.
Παππού! Δεν με βαστάει κι αργώ.